Γεια σας. Είμαι η Ισμή Χαστεριανίδου. Είμαι μέλος της Αγροτικής Επιτροπής αυτής εδώ της εκδήλωσης, αλλά είμαι και παλιό μέλος, παλιά φοιτήτρια από τα πρώτα χρόνια αυτής της νομικής σχολής, αυτού του Πανεπιστημίου. Και με πάρα πολύ χαρά συναντώ σήμερα παλιούς συμφοιτητές, παλιούς φίλους, παντοτινούς φίλους όλα αυτά τα χρόνια, για να γιορτάσουμε μαζί τα 40 χρόνια αυτής της σχολής. Έχουν έρθει οι συμφοιτητές σας και όχι μόνο από πού? Έχουν έρθει από όλη την Ελλάδα. Έχουν έρθει και αυτοί που δεν περιμέναμε να έρθουν. Και πιστεύω ότι με τη ροή που έρχονται θα έρθουν πάρα πολλοί. Δεν έχουν έρθει μόνο οι φοιτητές μας, έχουν έρθει και παλιοί καθηγητές μας, παλιοί βοηθοί μας, άνθρωποι που ήταν κοντά μας εκείνα τα πρώτα χρόνια, που μας διδάσκαν και που έχουν γίνει φίλοι μας και τότε ήταν φίλοι μας άλλωστε. Και είναι μια μεγάλη χαρά για μας. Είναι κάτι το φανταστικό. Το ζήσαμε για το 2004 στα 30 χρόνια, αλλά σήμερα, 10 χρόνια μετά, νομίζω ότι όχι μόνο δεν έχει αλλάξει κάτι τον ενθουσιασμό, μπορώ να πω ότι είναι πολλαπλάσιος. Θέλετε να γυρίσουμε το χρόνο λίγο πίσω και να πάμε στα δικά σας φοιτητικά χρόνια? Πώς ήταν τα πράγματα τότε στο Δημοκρίτιο? Τα πράγματα δεν ήταν βέβαια όπως είναι σήμερα. Τα πράγματα ήταν πολύ διαφορετικά, πολύ λίγα, πολύ λιτά και πολύ απλά. Αλλά πάρα πολύ ωραία. Οι υποδομές ήταν στοιχειώδεις, ήταν το κτίριο που είμαστε τώρα, που τώρα στεγάζεται το Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας. Και το διπλανό που ήταν η νέα νομική σχολή, όπως λέγαμε, γιατί μόνο με αυτήν ξεκινήσαμε τα δύο πρώτα χρόνια. Υπήρχαν ελάχιστοι άνθρωποι, αλλά με πάρα πολύ ψυχή, οι οποίοι δώσανε πραγματικά τον καλύτερο εαυτό τους για να σταθεί στα πόδια του αυτό το τμήμα και να αρχίσει να βγάλει τους πρώτους φοιτητές, τους πρώτους επιστήμονες. Από τότε βέβαια πέρασαν 40 χρόνια, έχουν βγει χιλιάδες επιστήμονες, χιλιάδες πτυχιούχοι, οι οποίοι όμως τιμούν, όπως και εκείνοι οι πρώτοι φοιτητές, οι πρώτοι πτυχιούχοι, τη σχολή αυτή, σε όλο το χώρο, ελλαδικό, διεθνώς, από όποιο τομέα του δικαίου ή της επιστήμης ή με οποιαδήποτε άλλη ιδιότητα ασκούν το λειτουργήμα του νομικού επιστήμονα. Η κατάσταση βεβαίως, όπως φαντάζεστε, και στην πόλη ήταν ανάλογη. Υπήρχαν ελάχιστα στέγια όπου βρισκόμασταν, αλλά αυτό δεν μας πείραζε καθόλου. Είχαμε όλη τη χαρά να συναντιόμαστε όλη μέρα στο Πανεπιστήμιο ή στα σπίτια μας τα βράδια, να μιλάμε, να κάνουμε τις παρέες μας, να κάνουμε τους ερωτές μας, οι οποίοι μας ακολούθησαν πολλούς από εμάς και όλη την υπόλοιπη ζωή μας. Όλα αυτά λοιπόν είναι πράγματα που δύσκολα κανείς μπορεί να ξεχάσει και νομίζω ότι με πολύ χαρά τα θυμόμαστε σήμερα.